Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα επαρχίες. Πάμε να αλλάξουμε διάθεση. Πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση, να δούμε βέβαια. Και η εικόνα που θα μας έρθει θα διαμορφώσει και τη διάθεσή μας. Πάμε στο Βαγγέλη Ευαγγέλου στη Λεμεσό. Έχει κατέβει στην αγορά. Έχει στήσει εκεί και την κάμερά του. Βαγγέλη. Είναι και ο Δήμαρχος νομίζω μαζί του. Νάτος, είναι και ο Δήμαρχος μαζί. Σε χαιρετούμε από τη Λευκοσία. Σας χαιρετούμε και τους δύο. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την ηλιόλουστη και πολύ πολύ καλοκαιρινή με πέραν των 20 βαθμών Κελσίου Λεμεσό σήμερα. Προσφέρεται για παραμονή πρωτοχρονιάς, για ψώνια της τελευταίας στιγμής. Και αυτό έχουμε διαπιστώσει η διεισόμαση εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε, στην εμπορικότερη οδό της πόλης, στην οδό Ανεξαρτησίας. Είναι πολλοί οι Λεμεσιανοί και όχι μόνο που βρίσκονται εδώ σήμερα. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι μάλιστα ήρθαν και από άλλες επαρχίες για να κάνουν τα ψώνια τους εδώ στη Λεμεσό. Είχαμε επισκέπτες για ψώνια από την Πάφο αλλά και από την Λευκοσία με τους οποίους μιλήσαμε. Και μας είπαν ότι εδώ στην οδό Ανεξαρτησίας όπου βρισκόμαστε τώρα είναι όλα τα καταστήματα μαζεμένα. Κάποια από τα καταστήματα που βρίσκονται εδώ στις άλλες επαρχίες είναι μέσα στα μολ τα οποία δυστυχώς είναι κλειστά. Οπότε άρπαξαν την ευκαιρία, είναι παραμονή πρωτοχρονιάς, κατέβηκαν στη Λεμεσό να πάρουν ένα καφέ στο πόδι και να επισκεφτούν και τα πολλά καταστήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας είναι και ο Δήμαρχος της Λεμεσό, κ. Νίκος Νικολαίδης. Κάναμε μια συνομιλία μαζί του πριν από λίγο, τα είπαμε. Η Λεμεσός σφίζει από ζωή και σήμερα. Είναι οι Λεμεσιανοί έξω καρδιά, βγαίνουν για ψώνια, κυκλοφοράνε. Πάντοτε βέβαια τηρώντας τα μέτρα με τις μάσκες τους, τις αποστάσεις. Πάμε να, δούμε τι έχει να μας πει και ο Δήμαρχος. Είναι μεσός μας. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Γεωργία, καλημέρα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Είμαστε εδώ παραμονή πρωτοχρονιάς να ευχηθούμε στον κόσμο χρόνια πολλά, να περπατήσουμε, να δούμε τον κόσμο. Είναι μια ιδιόμορφη μέρα σήμερα, είναι ιδιόμορφες οι συνθήκες που περνούμε. Όμως δεν θα αφήσουμε, δεν πρόκειται να αφήσουμε την πανδημία να μας καταβάλει. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να μας καταβάλει ούτε ψυχολογικά, ούτε με τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Νομίζω ότι έχει αντιστάσεις ο λαός μας. Οι Λεμεσιανοί έχουν έτσι αυτή την αισιοδοξία, αυτή την αυτοπεποίθηση. Με κάθε σοβαρότητα ασφαλώς, με κάθε υπευθυνότητα, γιατί αναγνωρίζουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη και πρέπει να τηρήσουμε απόλυτα τα μέτρα που επιβάλλεται να τα τηρήσουμε για να σταματήσουμε επιτέλους αυτή την πανδημία. Αλλά πέρα από αυτού, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αφήσουμε την πανδημία, την οποιαδήποτε πανδημία, να μας καταβάλει. Και θα συνεχίσουμε με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση, να ζούμε τη ζωή μας εν το μέτρο του δυνατού και να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες, να είμαστε σίγουροι για καλύτερες ημέρες. Χρόνια πολλά σε όλους, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και στους συμπολίτες μου. Χρόνια πολλά, καλή πρωτοχρονιά, καλό νέο έτος και θα έρθουν καλύτερες ημέρες, να είσαστε μακάρι σίγουροι. Μακάρι. Ελπίζουμε στις καλύτερες μέρες, το ευχόμαστε κι εμείς. Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο των καταστηματαρχών του κέντρου της πόλης. Είναι μαζί μας εδώ ο Κρίστης, ο Δημητρίου, ο οποίος έχει την εικόνα και εκ μέρους των καταστηματαρχών να μας δώσει το τι συμβαίνει εδώ στην Ανεξαρτησίας. Υπάρχουν, Κρίστη, πάρα πολλά καταστήματα. Είναι ο εμπορικότερος δρόμος της πόλης, το ξέρουμε. Παλέψαμε γι' αυτό όλοι μαζί και εσύ πρωτοστάτης. Πες μας, Γεωλόγια, τι συμβαίνει σήμερα στην οδό Ανεξαρτησίας. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την ευλογία να είμαστε ο εμπορικότερος δρόμος της Κύπρου και όχι μόνο της πόλης, και αυτό οφείλεται στις τεράστιες προσπάθειες που έκαμε ο ίδιος ο Δήμαρχος προσωπικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και ο κάθε καταστηματάρχης της περιοχής που προσπαθήσαμε τα μέγιστα να πάρουμε αυτό τον ιστορικό δρόμο εκεί που του ανήκει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η καρδιά της πόλης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Οι εμπορικοί δρόμοι είναι ακόμα ένα τεράστιο κεφάλαιο για την μικρομεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους καταστηματάρχες. Και σήμερα νιώθουμε περήφανα να πούμε ότι ζούμε αυτό που προσπαθήσαμε εδώ και χρόνια. Είναι η Ανεξαρτησίας, μπορούμε να πούμε, πλήρης από καταστήματα πλέον? Έχουν μείνει ελάχιστα καταστήματα άδεια, αλλά τους επόμενους μήνες θα δείτε πράγματα που δεν περιμέναμε να γίνουν εξαιτίας αυτής της οδυνηρής πανδημίας που πλήγωσε τον τόπο μας για 9 ολόκληρους μήνες. Και τα πράγματα δυστυχώς για πάρα πολλούς συμπατριώτες μας είναι εξαιρετικά άσχημα. Συμβαίνει κάτι το οξύμορο. Εδώ στην Ανεξαρτησίας και στο κέντρο της πόλης μας
Οι επενδύσεις διαδέχονται μία την άλλη. Έγιναν τεράστιες αγοραπολισίες εκατομμυρίων λιρών. Αλλά εδώ στην Ανεξαρτησία ήδη ετοιμάζεται ένας παγκόσμιος κολοσσός με ένα τεράστιο κατάστημα. Και ευχάριστα μαζί με τον Δήμαρχο λέμε ότι εξετάζονται 4 διαφορετικές αιτήσεις για μπουτίκ χοντές που αντιλαμβάνεστε ότι πλέον ο δρόμος μπαίνει σε άλλο επίπεδο. Και αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα παρασύρει ολόκληρη την περιοχή, ολόκληρο το κέντρο της πόλης. Και είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι κάτω από αυτές τις συνθήκες που λέμε ότι πρώτο Θεός και με τη βοήθεια του εμβολίου περάσει αυτή η κατάσταση, θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε και δεν είναι πλέον σύνθημα, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, βγάλαμε την είδηση νομίζω Χρήστο και Γεωργία, αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο η οδός ανεξαρτησίας και δείχνουμε ότι εντάξει, εδώ στη Λεμεσό έχουμε διάθεση για ανάπτυξη και διάθεση για γιορτές. Ρώτα και τον Δήμαρχο αν υπάρχει περίπτωση να πεζοδρομηθεί κάποτε η οδός ανεξαρτησίας που λέγαν παλιά ότι μπορεί να γίνει ένα σχέδιο, μπορεί να μπει και Τραμπ κτλ. Και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, Δήμαρχε, προς εσάς, θα πεζοδρομοποιηθεί κάποτε η οδός ανεξαρτησίας ή όχι, υπάρχει κάποιο σχέδιο? Θα ζητούσα να αναφερθώ σε αυτό. Προχωρούν οι σχεδιασμοί μας για την άμεση μονοδρόμηση της ανεξαρτησίας που θα είναι το προστάδιο, για την πεζοδρομοποίηση όχι μόνο της ανεξαρτησίας αλλά και του κέντρου της πόλης. Αυτές οι κινήσεις φυσικά γίνονται στη βάση σχεδιασμών, στη βάση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας το οποίο έχει συμπληρωθεί εδώ και μερικούς μήνες. Πλέον προχωρούμε σε σωστούς σχεδιασμούς για την αναβάθμιση και στήριξη και του κέντρου της πόλης, αλλά και την λύση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην Μίζωνα Λεμεσό. Σε μερικούς λοιπόν μήνες ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη μονοδρόμηση της ανεξαρτησίας και σε εκατομμυριότερο στάδιο, όταν προχωρήσουν κάποιες άλλες διαδικασίες, ελπίζω αυτός ο υπέροχος χώρος, αυτό το κέντρο της Λεμεσού, να γίνει ό,τι γίνεται και σε άλλες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Δεν νοείται κέντρο της πόλης σήμερα που να μην είναι πεζοδρομοποιημένο. Νομίζω ότι θα πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες εργαζόμαστε και κινούμαστε προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης αυτών των προϋποθέσεων. Λοιπόν, Χρήστο, Γεωργία. Λοιπόν, Βαγγέλη. Νομίζω πλήρης εικόνα από την οδό ανεξαρτησίας. Βέβαια. Μας στείλατε και αισιόδοξα μηνύματα. Βλέπουμε και στα πλάνα με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή του Κυριάκου του Δρουσιώτη πως υπάρχει κίνηση εκεί. Κλείνουμε, σας αφήνουμε με αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα που μας στείλατε να ευχηθούμε καλή χρονιά και ένα καλό νέο έτος. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε και δηλώσεις των πολιτών από την επαρχία Λεμεσού. Πάμε. Έχουμε μωρό, θέλουμε κάτι δωράκια, κάτι πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Σίγουρα, εντάξει, αν έβρωμε κάτι να πιάσουμε. Εντάξει. Κατά άλλα, δεν είναι καλά και τα πράγματα όπως είμαστε. Δύσκολο όμως έτσι να κυκλοφορούμε με μάσκες για ψώνισμα και λοιπά. Είναι το πιο δύσκολο, σίγουρα. Το πιο δύσκολο να πνείς, μπορεί να προχωρήσεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Πολλά δύσκολο, οπωσδήποτε. Είναι ψώνια της τελευταία στιγμή, σήμερα βγήκανε περίπατο στην ανεξαρτησία. Περισσότερο για βόλτα. Από Πάφο ήρθαμε. Καλά, εντάξει. Βλέπουμε τον κόσμο, χαλαρά. Αφού μας κλείσανε την Πάφο, ήρθαμε Λεμεσό. Για βόλτα εδώ είμαστε να βολτάρουμε λίγο, να δούμε την περιοχή. Μας έκλεισαν στην Πάφο, οπότε ήρθαμε εδώ να ψωνίσουμε. Τελευταία στιγμή, δώρα, εντάξει, κόψαμε λίγο free time. Εντάξει, αυτά. Πώς βλέπετε την κατάσταση, έτσι, είναι μουδιασμένη μια ανεξαρτησία? Κοιτάξτε, κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχε χώρο να περπατήσει. Νομίζω μου διανμένη, φοβάται ο κόσμος. Εντάξει. Είναι λίγο επιφυλακτικό όμως και οικονομικά αλλά και λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, και από την επαρχία Λεμεσού, κυρίες και κύριοι, πάμε στην επαρχία Πάφου. Πάμε να δούμε εκεί ποια είναι η κατάσταση στην αγορά. Ο ανταποκριτής μας, ο Μάριος Ιγνατίου, μας περιμένει. Μάριε, καλή σου ημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Χρήστο από την πλέον πολυσύχναστη λεωφόρο της Πάφου. Βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο, μπροστά από το Ιακώβιο στάδιο. Δυστυχώς τα πράγματα στην Πάφο δεν είναι όπως τη Λεμεσό. Και όταν λέω δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι όπως μπορείτε και εσείς να διαπιστώσετε πίσω μου, υπάρχει μια μεγάλη ουρά από αυτοκίνητα, δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο στους εμπορικούς δρόμους σε σχέση με τον κόσμο. Έχουμε επισκεφτεί καταστηματάρχες, έχουμε πάρει κάποιες δηλώσεις τις οποίες
Εάν προλάβουμε, θα παίξουμε και στην εκπομπή αλλά και το βράδυ στις τομές τα γεγονότα. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι περισσότερο μουδιασμένος στην ΠΑΦΟ. Πρέπει να πω ότι οι καταστηματάρχες αναφέρουν ότι είναι συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές πολύ πιο πίσω. Συγκριτικά όμως με προηγούμενους μήνες υπάρχει μια μικρή βελτίωση της κατάστασης αυτές τις μέρες ανάμεσα στις δύο μεγάλες γιορτές, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, τα πράγματα είναι μουδιασμένα. Σε κάποια καταστήματα όμως, σε κάποιες μεγάλες αλυσίδες ή σε κάποια μικρά πολυκαταστήματα, αφού το μεγάλο πολυκατάστημα της πόλης είναι κλειστό εδώ και καιρό, παρατηρείται μια καλύτερη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν τον δικό τους αγώνα. Ακριβώς πίσω μου, στα δεξιά μου, εμένα, στα αριστερά σας, εσάς, νομίζω, βλέπετε και την ουρά των πολιτών οι οποίοι αναμένουν μπροστά από το Δημαρχείο, την πλατεία Δημαρχείου, υπομονετικά να κάνουν rapid test. Είναι τα κρούσματα των τελευταίων ημερών αυξημένα σε όλη την Κύπρο. Αν και η Πάφος βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με τις άλλες πόλεις, παρόλα αυτά παρατηρούνται κάποια κρούσματα. Διψήφιος είναι ο αριθμός και στην Πάφο, οπότε ο κόσμος περιμένει υπομονετικά γύρω στα 50 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που βρισκόμουν εδώ. Συνέχεια περίπου αναμένουν γύρω στα 50 άτομα. Ευτυχώς τηρούνται οι αποστάσεις, ευτυχώς φορούν και τις μάσκες στον κόσμο. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας από την Πάφο είναι ότι είμαστε και εμείς πεπισμένοι ότι ανατέλει μια καλύτερη μέρα αύριο. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά, ο κόσμος θα επαναπροσδιορίσει τους στόχους του. Το 2020 άλλωστε, αγαπητοί συνάδελφοι, μας δίδαξε ένα-δυο πολύ σπουδαία πράγματα. Να είμαστε κυρίως άνθρωποι, έχουμε πιο ανεπτυγμένο πλέον το αίσθημα της προσφοράς, της ανιδιοτέλειας, του αλτρουισμού. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά από την δύσκολη αυτή χρονιά και ας τα κάνουμε παρακαταθήκη μας για το μέλλον, για να είμαστε περισσότερο μονιασμένοι, αλληλέγγυοι και παραγωγικοί ο ένας για τον άλλο, ως κοινωνία και ως άνθρωποι. Αυτά από την Πάφο. Καλή Μάρια χρονιά Ιγνατίου, να ευχηθούμε κάθε καλό, να ευχηθούμε κάθε καλό και καλή χρονιά και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τις επαρχίες. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τις προετοιμασίες που κάνουν οι χώρες για να υποδεχθούν το νέο έτος. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Οι Νεοϊορκέζοι κάνουν πρόβες με τα πολύχρωμα κονφέτι που θα πλημμυρίσουν την ατμόσφαιρα της Μεγαλούπολης για την αλλαγή του χρόνου. Τα συνεργεία βάζουν τις τελευταίες πινελιές στην κρυστάλλινη μπάλα, η οποία με την κάθοδό της στον ιστό λίγο πριν τα μεσάνυχτα θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση. Today we install the Waterford Crystal Gift of Happiness Triangles. We all need a little more happiness in 2021. Λόγω της πανδημίας όμως, μόνον οι ήρωες του 2020, το υγειονομικό προσωπικό και οι οικογένειές τους θα παρακολουθήσουν από κοντά την γιορτή. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να την δουν διαδικτυακά μέσω μιας δωρεάν εφαρμογής, επιλέγοντας μία από τις 9 τηλεοπτικές κάμερες που έχουν στηθεί. Επιστήμη, τεχνολογία, τέχνη και παράδοση παντρεύονται για την πρωτοχρονιάτικη συναυλία που μαγνητοσκοπεί η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Πλήθος καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της χώρας τραγουδούν στη συναυλία. Περισσότερα από 1.400 ντρόουν συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό σκηνικό στον ουρανό, πάνω από την πόλη Σενζέν, όπου έγιναν τα γυρίσματα για την υποδοχή του 2021, του κινέζικου έτους του Βοδιού. Μάλιστα, και μιλώντας προηγουμένως για την ψυχολογία της κοινωνίας, η οποία είναι πάρα πολύ πιεσμένη, ιδιαίτερα πιεσμένη και ιδιαίτερα προσοχή πρέπει να δώσουμε στην ψυχολογία των παιδιών. Τα παιδιά που θα κάνουν φέτος πρωτοχρονιά, ρεβεγιόν, και έκαναν ούτως ή άλλως γιορτές και Χριστούγεννα, χωρίς παππούδες και γιαγιάδες, κατά κύριο λόγο, χωρίς ξαδέρφια και φίλους, μέσα πολλές φορές και σε 4 τείχους. Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση επί του θέματος